σημαντικό νομοσχέδιο που έρχεται να απαντήσει σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα της χώρας μας, αλλά κυρίως στο μεγαλύτερο πρόβλημα, το δημογραφικό, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είναι το δημογραφικό. Η αύξηση του πληθυσμού στις μεγάλες ηλικίες και η μείωση των γεννήσεων δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, με δεδομένο ότι υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό μας. Η δύναμη της χώρας μας μειώνεται και δημιουργούνται θέματα ακόμη και στον τομέα της ασφάλειας. Βρίσκεται σε κίνδυνο το ασφαλιστικό σύστημα και βέβαια δεν μπορούμε να ευελπιστούμε σε μια πρόοδο και ανάπτυξη μιας χώρας με προοπτική όταν έχουμε αυτό το φαινόμενο. Το αρμόδιο Υπουργείο ήταν λογικό να ασχοληθεί σε αυτό το τομέα και όπως ακούστηκε και από όλες τις πτέρυγες και της αντιπολίτευσης, είναι ένα πολύ θετικό βήμα το οποίο πρέπει να αγκαλιάσουμε, να στηρίξουμε και να δουλέψουμε γύρω από αυτό για να βοηθήσουμε τους πολίτες της χώρας μας. Βέβαια, ακούστηκαν τοποθετήσεις γύρω από τις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, γιατί ουσιαστικά είναι χρηματοδοτήσεις και παροχές σε τομείς που χρειάζεται, ότι για ποιο λόγο δεν είναι περισσότερα τα χρήματα ή γιατί δεν είναι σε περισσότερους δικαιούχους. Κάθε φορά που έρχεται ένα θετικό μέτρο, θα μπορούσε να υπάρχει και ένα θετικότερο. Όμως, δεν θα πρέπει κάθε φορά, κατά την άποψή μου, να κάνουμε αυτού του είδους τις τοποθετήσεις, διότι έτσι δεν αναγνωρίζουμε το σημαντικό και το θετικό που γίνεται και από την άλλη μειώνουμε τη δυναμική της προσπάθειας, που κατά την άποψή μου είναι ένα μεγάλο λάθος. Το επίδομα της γέννησης έρχεται την κατάλληλη στιγμή, θεωρώ, στις οικογένειες, οι οποίες δεν είναι σε θέση ενδεχομένως να πληρώσουν τα πρώτα έξοδα ή και την ανατροφή του παιδιού το πρώτο διάστημα και μπορεί να αποτελεί ένα σταλτικό παράγοντα για τη γέννηση των παιδιών. Αυτό, εκτός το ότι δημιουργεί προβλήματα και βέβαια δεν έχουμε τις γεννήσεις που θα έπρεπε στη χώρα μας, ενδεχομένως καθυστερεί και τις γεννήσεις και οι γυναίκες φτάνουν σε μεγάλες ηλικίες που θεωρούν ότι τότε ίσως μπορούν να ανταποκριθούν έστω και σε αυτά τα πρώτα έξοδα, αλλά και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία, ταλαιπωρεί τις οικογένειες κοινωνικά και δεν έχει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Σίγουρα βέβαια το ποιοι δικαιούνται αυτό το επίδομα έχει καταγραφεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα μας δεν είναι σε μια κατάσταση οικονομική τέτοια που να μπορεί να πληρώνει και να βοηθάει όλα τα νέα ζευγάρια, αλλά την ίδια στιγμή και όποιος περνάει από τη χώρα μας ή όποιος βρεθεί κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Διότι αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατον και πρέπει να μιλάμε με την λογική και με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας μας και την ευθύνη την έχει το Υπουργείο και η Κυβέρνηση, η οποία ξέρει μέχρι πού πρέπει να είναι τα όρια. Γιατί την ίδια στιγμή πρέπει και άλλα θέματα να λύσουμε και όλα τα Υπουργεία και όλα τα ζητήματα είναι συγκοινωνούντα δοχεία και αν ξεφύγουμε στο ένα περισσότερο, σε κάποιο άλλο θα ξεπεράσουμε τα όρια και πιθανότητα να έχουμε να έχουμε πρόβλημα. Όσον αφορά το επίδομα στέγασης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τα χρήματα για το του παιδιού, είναι επίσης πολύ σωστά τοποθετημένο, έτσι όπως έχει μπει από το Υπουργείο, γιατί νομίζω ότι τα επιδόματα έχουν μια χρυσή τομή. Εάν δεν τα δίνεις καθόλου, είναι αρνητικό ή αν δεν υπάρχει μέρημνα, διότι δεν υπάρχει φροντίδα στους εξαθλιωμένους πολίτες, στους πολίτες που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Εάν όμως αυτό γίνει κανόνας, δεν μπορούν οι οικογένειες να βασιστούν σε τέτοιες λογικές. Εάν γίνει κανόνας, ενδεχομένως να στρέψουν τα βλέμματα προς τέτοιες μεθοδολογίες, να προστίθονται αυτά τα επιδόματα, αλλά τι προοπτική μπορεί να έχει μια τέτοια χώρα που οριακά ζουν κάποιες οικογένειες για πρόοδο, για ανάπτυξη, για δουλειά.